Καλώς το Μανώλη. Κύριε, από αυτό θα ξεκινήσουμε. Μανώλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας και άλλη μια εκτακτή είδηση. Θα σας πω δύο. Η μία είναι ότι είχε ανακοινωθεί χθες από την Ελληνική Προεδρία. Βλέπω είμαι πόλη, ζωντάνια, κίνηση. Στην Ούρφα. Ναι, είμαστε όταν τα βράδια ερχόμαστε σε πιο ήρεμη περιοχή στην Ούρφα, όπου είναι περίπου 45 χιλιόμετρα βορειότερα από το μέτωπο. Είμαστε εδώ και μετά κατά τις 9 η ώρα ξεκινά το ταξίδι πάλι στο μέτωπο. Κάθε μέρα σε διαφορετικά σημεία. Λοιπόν, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έρχεται σήμερα στην Τουρκία με τον Πομπέο. Είχαν πει ότι θα έρθει αύριο. Ναι. Τώρα ανακοινώνεται ότι έρχεται σήμερα. Άρα η συνάντηση σήμερα θα γίνει. Γιατί είχε ανακοινωθεί η συνάντηση για αύριο. Η άφηξη σήμερα, η συνάντηση αύριο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι έρχεται σήμερα. Θα δούμε. Εμένα χθες το βράδυ με είχαν ενημερώσει από την Προεδρία ότι θα συναντηθούν την Πέμπτη. Αλλά θα δούμε τώρα. Θα ξεκαθαρίσω το οποίο. Ή το βράδυ ή αύριο το πρωί. Θα το δούμε. Το θέμα είναι το πολιτικό στίγμα που δίνεται και το μήνυμα, Μανώλη. Έτσι. Διότι ενώ λέγαμε για τις μάχες στο Μαμπίτσι, είχαμε πάει στη γραμμή ακριβώς στο σημείο 0 και λέγαμε ότι οι Τούρκοι έχουν πάρα πολλά θύματα και στο μέτωπο του Μαμπίτσι και σε άλλα μέτωπα, και Τούρκους στρατιώτες, τραυματίες, δεκάδες, έρχεται η είδηση από τον Ερντογάν, από τον ίδιο τον Ερντογάν. Επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν, μίλησε στους δημοσιογράφους και ουσιαστικά υποχωρεί στο θέμα του Μαμπίτς και του Κομπάνη. Ξεκάθαρα λέει ότι η Τουρκία δεν θα μπει εκεί. Να δούμε απευθείας την κάρτα, Μανώλη, να δούμε έκτακτη. Τι αναφέρει. Αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα. Εδώ. Για να δούμε λοιπόν, Μανώλη, τι γράφει η κάρτα. Για πάμε. Λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, για μένα δεν είναι αρνητική εξέλιξη να μπουν οι δυνάμεις του καθεστώτος, εννοεί του Άσαντ, στο Μαμπίτς. Αφού στην πραγματικότητα είναι δικά τους εδάφη. Αυτό που για μένα έχει σημασία είναι να φύγουν από εκεί οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Εγώ είπα στον Πούτιν, αν εσείς απομακρύνετε τους τρομοκράτες, τότε εσείς να κάνετε όλη την επιχείρηση. Mm-hmm. Για το Κομπάνι, ο Τραμπ μου είπε, μην το χτυπήσετε. Του είπαμε απλά, το έχουμε περικυκλώσει. Δεν ενδιαφερόμαστε σοβαρά για το κέντρο του Κομπάνι, λέει ο Τούρκος. Μιλάμε για θεαματική αναδίπλωση εδώ, Μανώλη. Να το μεταφράσουμε. Ναι. Να το μεταφράσουμε. Μαμπίτς. Και Κομπάνι, Γιόκ. Μάλιστα, σωστό. Άρα λοιπόν τώρα οι Τούρκοι μένουν στα σημεία που έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον φτάσει, τα οποία και αυτά ελέγχονται, Μανώλη. Γιατί μαθαίνουμε ούτε στις δύο πόλεις που συζητάγαμε στις αρχές αυτών των επιχειρήσεων οι Τούρκοι ελέγχουν απολύτως την περιοχή. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Κυρίως η Ras Ulayn, την πόλη που ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει ότι η Τουρκία μέσω των δυνάμεων που ελέγχει έχει πάρει υπό τον πλήρη έλεγχό της. Φαίνεται ότι υπάρχει αντεπίθεση των Κούρδων. Έχουν υποχωρήσει σε πάρα πολλές γειτονιές οι δυνάμεις του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Ντίλ, Μπενιμιά. Ντίλ. Λοιπόν, έχουμε τώρα και προβλήματα στις ζωντανές. Είναι λογικό, Μανώλη. Λοιπόν, Μανώλη, ξαναλέμε. Μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι Κομπάνι και Μαμπίτς είναι οι δύο βασικοί στόχοι του Ερντογάν. Τώρα λοιπόν βγαίνει ο Ερντογάν και λέει πως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι περιοχές. Το τι μεσολάβησε βεβαίως ουδείς μπορεί να το ξέρει. Άρα, Μανώλη, πιστεύεις ότι η παρέμβαση των Αμερικανών και το πόδι πλέον που έχουν βάλει οι Ρώσοι στο σημείο λειτουργήσε και έχουμε πλέον μια υποχώρηση του Προέδρου Ερντογάν? Νομίζω ναι. Δηλαδή, είχαμε και το τηλεφώνημα χθες το βράδυ του Βλαδίμηρου Πούτιν που ξαναμίλησε με τον Ερντογάν τηλεφωνικά. Τον κάλεσε στη Μόσχα και ο Ερντογάν θα πάει στη Μόσχα. Δεν ανακοινώθηκε η ημερομηνία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Στην Άγκυρα έρχεται ο Αμερικανός αντιπρόεδρος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Ερντογάν μιλάει με τον Πούτιν και θα πάει στη Μόσχα. Άρα καταλαβαίνετε ότι γίνεται όλο πριν, το πριν ή μετά την παρουσία της ΗΠΑ. Γιατί 13 Νοεμβρίου υπάρχει επίσημη πρόσκληση Τραμπ να βρεθεί στην Ουάσιγκτον. Άρα πριν ή μετά από αυτό θα πάει και στη Μόσχα. Εννοεί πριν τις ΗΠΑ θα πάει στη Μόσχα. Αυτό είναι το σίγουρο. Mm-hmm. Τώρα, να προχωρήσουμε λίγα ακόμα στα θέματα που αφορούν και την Ευρώπη. Διότι ο Ερντογάν είπε πολλά. Εκτός ότι απείλησε για το προσφυγικό, δηλαδή είπε ότι θα στείλει τους πρόσφυγες, δείτε πώς ακριβώς εκφράζεται για το θέμα των προσφύγων και είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικός για τις προθέσεις του. Mm-hmm. Λέει ο Ερντογάν, τους ενόχλησε όταν τους είπα θα ανοίξουμε τις πύλες. Τώρα καταλαβαίνουν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει. Και έτσι όπως προχωράμε, εκεί θα οδηγηθούμε. Αν εσείς κάνετε τέτοια πράγματα εναντίον της Τουρκίας, τότε και εμείς έχουμε σχέδιο, εννοεί για τις κυρώσεις. Ναι. Ανοίγουμε τα σύνορά μας και έχουμε 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες. Θα πρέπει να τους πούμε, άιντε η Ευρωπαϊκή Ένωση σας αγαπάει πολύ, να πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Ερντογάν,
Όπως ακριβώς. Εν ώψη συνόδου κορυφής, Μανώλη. Έτσι. Να προλάβει. Αύριο και μεθαύριο έχουμε σύνοδο κορυφής με ηλυμένη απόφαση για ανακοίνωση κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Και στα μέτωπα και στην Ανατολική Μεσόγειο, Μανώλη. Στο θέμα των προκλήσεων εκεί. Θέλω να τις δω τις κυρώσεις πρώτα. Δηλαδή, άλλο να πεις κυρώσεις. Προφανώς. Σοβαρές κυρώσεις. Θέλω να τις δω. Ας δούμε τι θα είναι αυτές, γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχει ανακοινωθεί για εμπάρκο στα όπλα, νομίζω ότι δεν τον ακουμπάει τον Ερντογάν. Προς το παρόν τουλάχιστον.